πρώτη αντίδραση ήταν πάρα πολύ σοκαριστική. Δηλαδή, το πρώτο 24ωρο που δεν είχε και συμπτωματολογία, αλλά το ψυχολογικό και το στρες ήταν πολύ μεγάλο. 2-24ωρα μετά την απίστευτη περιπέτεια που λαχτάρισε την οικογένεια της 73χρονης στον Άγιο Νικόλαο, στην οποία χορηγήθηκε πενταπλή δόση εμβολίου, η ίδια παραμένει σπίτι της, καλά στην υγεία της και σε ανοιχτή επικοινωνία με τους γιατρούς. Αυτή ήταν η αρχή σκέψη, ότι αν δούμε που δείχνει εικόνα από την αρχή ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά και δεν θα έχουμε κάποιο άλλο θέμα από θέμα παρενεργειών, δεν είχαμε και εμείς σκοπό καθόλου να μπούμε σε δικασία απόδοση ευθυνών κλπ. Εννοείται υπό άλλες προϋποθέσεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Δεν θέλω να μιλάω και εγώ υποθετικά, αλλά σε αυτή τη φάση, όχι, θα τα αφήσουμε κι εμείς να κυλήσει ομαλά, όπως και κύλησε, δηλαδή από θέμα δηλαδή, ιατρικά κύλησε ομαλά. Όλα ξεκίνησαν όταν ο νοσηλευτής εκ παραδρομής δεν διέλυσε το φάρμακο, χορηγώντας έτσι στη γυναίκα όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου. Ο ίδιος αντιλήφθηκε εγκαίρως το λάθος του και ενημέρωσε αμέσως την ασθενή, όσο αυτή ήταν ακόμα στο εμβολιαστικό κέντρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για τη μητέρα που είναι 73 χρονών ήταν και λίγο σοκαριστικό, γιατί εντάξει, και λόγω της ηλικίας λες μήπως όντως τελικά συμβεί κάτι. Είναι λίγο μια αρκετά ενισχυμένη δόση. Πάντως να το πούμε και χαριτολογώντας για να το κλείσουμε, ότι ευτυχώς βέβαια είναι και η γερή κράση ο οργανισμός, γιατί σίγουρα παίζει ρόλο. Βλέπεις άτομα νέας νεαρής ηλικίας και κάνουν απλή δόση και έχουν πολύ πιο έντονα συμπτώματα από το εμβόλιο. Θέλω όμως να επισημάνω αυτό, ότι τελικά τα εμβόλια είναι ασφαλή. Ήταν κάτι που συνέβη και λόγω της κούρασης. Από εκεί και πέρα ο συνάδελφος φέρθηκε πολύ επαγγελματικά, γιατί μόλις αντιλήφθηκε το λάθος, το ανέφερε. Γιατί το άσχημο και το επικίνδυνο θα ήταν να μην το ανέφερε. Η πολιτεία προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Και αν όταν ακούει τέτοια, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να τα κοιτάξουν σοβαρά. Κατά τη γνώμη μου, τέτοια λάθη δεν συμβαίνουν. Και αν μου συνέβαινε εμένα, θα είχα σίγουρα αγχωθεί. Αλλά εντάξει, λάθη γίνονται. Τα λάθη είναι δυστυχώς ένα κομμάτι του επαγγέλματός μας και του χώρου μας, τα οποία δυστυχώς δείχνουν και πόσο υπεύθυνο και πόσο σοβαρό είναι το επάγγελμα και τα επαγγέλματα που εξασκούμε. Και γι' αυτό χρειάζεται και η πολιτεία να δείχνει και αυτή το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Τη στιγμή που τα περιστατικά κορονοϊού, τα οποία χρήζουν νοσηλείας, αυξάνονται δραματικά στο νομό, ο διευθυντής και οι γιατροί της μονάδας εισηγούνται κλείσιμο της ΜΕΘ COVID, αφού το περιορισμένο σε αριθμό και εξαντλημένο σε δυνατότητες προσωπικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει υπό τις παρούσες συνθήκες, καθιστώντας αδύνατη την ομαλή λειτουργία της κλινικής. Στην ουσία είμαστε οι τέσσερις γιατροί που υπάρχουν τώρα στη ΜΕΘ, που υπήρχαν και υπάρχουν από τον Άγιο πρακτικά. Δεν έχουμε δηλαδή σημαντική υποστήριξη. Υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού αυτή τη στιγμή, που η εμπειρία του στην συλλεκτική γενικά και στην εντατικολογία ειδικά δεν ξεπερνάει το ένα μήνα. Και αυτοί είναι αναγκασμένοι να αναλάβουν περιστατικά. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στο αποδυναμωμένο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου είναι το γεγονός πως διασωληνωμένοι ασθενείς μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Εγώ νοσηλεύτηκα με COVID στο νοσοκομείο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το προσωπικό εκεί πέρα, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τραβάνε πραγματικά βάσανε εισιτήρια εκεί μέσα. Πάντως την ίδια ώρα ο νομός Λασιθίου αναδεικνύεται πρωταθλητή σε επίπεδο εμβολιασμών. Στο γενικό πληθυσμό είμαστε στο 75%, ενώ στην υπόλοιπη Κρήτη το ποσοστό είναι 65%. Αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και βεβαίως έχει σχέση και με το ότι στο νομό Λασιθίου έχουμε 4 νοσοκομεία όπου λειτουργούν εμβολιαστικά κέντρα και στα 4 νοσοκομεία.